με αρκετά κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χτύπησε την Πέμπτη το πρωί το κουδούνι, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία αρχίζει με προβλήματα. Καταρχήν να πούμε ότι γενικότερα τα σχολεία ξεκίνησαμε πάρα πολλά προβλήματα. Λήψη σε υλικοτεχνική υποδομή, στο κτηριακό εδώ στη Ξάνθη και σε άλλες περιοχές. Τα λεωφορεία επίσης, να το πούμε και αυτό, δεν μεταφέρουν μαθητές ξανά. Χθες το μάθαμε, τώρα θα μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε λεπτομέρειες. Οπότε έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, συν τα κενά. Σε όλη την Ελλάδα και με καταομολογία του Υπουργού υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Ο ίδιος υπουργός, όταν ήρθε εδώ στη Ξάνθη, είπε ότι του χρόνου τα σχολεία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν λόγω των κενών. Τώρα να περάσουμε εδώ τώρα στην Ξάνθη συγκεκριμένα. Υπάρχουν κενά και σε βασικές ειδικότητες, παραδείγματος χάρη στα φιλολογικά, στο φυσικό επιστημόν, εκτός από τις λεγόμενες βασικές ειδικότητες, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι καλλιτεχνικά δεν είναι βασική ειδικότητα, που επίσης υπάρχουν πολλά κενά, και το μουσικό σχολείο, όπως πάντα, έχει εξαιρετικά πολλά κενά σε μουσικούς, στους οποίους ελπίζουμε να τους έχει νωρίτερα το Δεκέμβρη που τους είχε πέρυσι. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, και εδώ πρέπει να το προσέξουμε, ότι τα κενά αυτά που βλέπουμε είναι πλασματικά κενά. Είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότερα, διότι το Υπουργείο έχει υποχρεώσει να αυξηθεί ο αριθμός των τμήματων, των μαθητών στα τμήματα, στους 30. Οπότε αυτό και μόνο ελαττώνει τα κενά. Επιπλέον έχει διευρύνει τα μαθήματα που μπορεί να διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτικός. Γυρίζουμε δηλαδή καμιά 50 ετία πίσω, και ας πούμε παράδειγμα τώρα το τελευταίο. Οι καθηγητές πληροφορικής διδάσκουν μαθηματικά. Θα μου πείτε, δεν ξέρουν μαθηματικά οι καθηγητές πληροφορικής? Προφανώς θα ξέρουν. Αλλά άλλο πράγμα η διδακτική ενός μαθήματος και άλλο πράγμα το να ξέρει κάποιος κάτι. Επίσης, έχουμε προβλήματα με τις αναθέσεις στην ιστορία και σε διάφορα άλλα μαθήματα. Θέλουμε να πούμε με αυτό ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, τα οποία καλύπτονται με τρόπους που δεν είναι επιστημονικά σωστοί. Επίσης, δεν καλύπτονται και απαιτήσεις του Υπουργείου, παράδειγμα, στα εργαστήρια να είναι 2 καθηγητές. Αυτά τα κενά δεν δίνονται όταν είναι μόνο ένας καθηγητής. Το κενό του δεύτερου καθηγητή που πραγματικά λείπει δεν δίνεται σαν κενό. Η απάντηση στα προβλήματα που κάθε χρόνο αντιμετωπίζονται είναι ο διορισμός εκπαιδευτικών και όχι πλήρως το θέσιμο με αναπληρωτές, ενώ σημαντικός παράγοντας είναι και η όλη φιλοσοφία που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως τονίζει η κυρία Λουκοπούλου. Πρέπει να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια αναβάθμιση της παιδείας από την αρχή της, με διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα, με διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικά βιβλία, τα οποία, εάν τα πράγματα γίνουν έτσι όπως τα λέμε εμείς, όχι δεν θα περισσεύουν, όχι κενά. Όλοι αυτοί που περισσεύουν, που κάνουν κάθε χρόνο, θα πρέπει να απασχοληθούν οπωσδήποτε. Αλλά το θέμα είναι τώρα, έτσι όπως είμαστε, χωρίς αλλαγές. Ζητάμε μόνιμους διορισμούς. Ο Υπουργός μας είπε ότι ζήτησε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το επιτρέψουν να κάνει διορισμό ΣΕΠ. Τώρα βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Δεν έχει. Εάν ο ίδιος ο Υπουργός σου λέει ότι τα σχολεία του χρόνου δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα κενά και σου λέει ότι ζήτησα την άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει να κάνουμε κανένα σχόλιο εμείς σαν ΕΛΜΕ. Πότε προβλέπετε ότι θα ομαλοποιηθεί για τη φετινή σχολική χρονιά η κατάσταση με τα κενά? Δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το Υπουργείο. Εάν το Υπουργείο δεν δώσει κονδύλια και δεν προσλάβει αναπληρωτές, δεν θα καλυφθούν τα κενά. Θα καλυφθούν με τρόπους, όπως σας είπα πριν, ή με υπερορίες. Και οι υπερορίες δεν είναι καλή για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, όπως σημειώνει εύστοχα η κυρία Λουκοπούλου, οι άσχημες εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζεται να δουλέψει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος προκειμένου να καλύψει τα κενά μετακινείται σε 5 σχολεία, δεν αντανακλούν μόνο στον ίδιο, αλλά και στο έργο που παράγει, με αποδέκτες τελικά των αρνητικών συνεπειών τους μαθητές.